είχα το μεγαλείο για την οικοδοχή, είχα και το μεγαλείο του πλούτου. Γύρισε το απόγευμα και είπε, αφού κατάλαβε το 10 σπιτιών, κανείς δεν δέχεται να πάρει στο σπίτι του. Νύχτωνε. Η αστυνομία είχε φτάσει στα 50 μέτρα. Σπίτι με σπίτι έψαχναν. Λέω στην Μινόζα, πλάι ένα φτωχικό σπιτάκι. Πήγε να δεις. Και επειδή έχουμε καμία λύση, πες ότι είναι ο Θεοδωράκης εδώ. Είναι και ούσου του μάθου σου. Να πηγαίνω τη μάθρα να πάω από εκεί για το πάρει του έστω. Έτσι άλλα καλοί άνθρωποι. Δεν είναι παιδί στη μάντρα. Πηγαίνω τη μάντρα. Ήταν ένα ζευγάρι ηλικία σχεδόν στα 50-60 ετών. Εργατικό. Ταλαιπωρημένο. Και οι άνθρωποι έκαναν ό,τι είναι δυνατόν για να με φιλοξενήσουν. Φάγαμε εκεί και ετοιμαστήκαμε να γυμνηθούμε κιόλας. Όταν όμως αυτή η δουλειά κάνεις, μου λέει, είμαι τυπογράφος. Τυπογράφος, δεν είμαι. Τώρα που μπορούμε να κάνουμε την νέα οργάνωση, τι έργαμες. Τώρα δεν ξεκινάει ο αγώνας. Και τι να κάνω, λέω, κάτσε. Και κάτω που είναι και γράφω το εγχώριο του καλού αγωνιστή. Επειδή εγώ είδα μια ιστορία και στην παραδομία και ήξερα που γίνεται το καλώσεις, πώς γίνεται μια οργάνωση. Από την αρχή ήταν το τέλος. Ένας ευρώ λοιπόν αυτός, τρέχει πολύ πρωί, να πάει να το τυπώσει στην Καλυφαία. Μένα μόνο με τη γυναίκα. Η γυναίκα λέει τι έκανε σαν τη νύχτα, τι του έδωσες. Πάλι τα είναι. Αυτός ήταν φυλακή, ήταν εξορία. Εγώ είμαι καρδιακή. Αυτό είναι πνευματικός. Επιπλέον το χωρί μας είναι αγωνιασμένοι και εμένα αζητήρα. Αυτό δεν κατάλαβα. Και πού να κατάλαβα. Δεν είναι σαν πριν στη μάντα. Και μου είπε ότι δέχτηκε και ειρηνιό του Παρικόλα. Ήταν του συναφιού σα, μια δημοσιογράφο. Δεν ξέρω τι σα έκανε, δεν ξέρω τι που μπε και πάτε τα δυστυχώ. Ναι. Αυτή μόνο μου δέχτηκε. Αλλά και πήγα στο σπίτι και είναι ένα σπίτι πολύ ζεστό. Είχε και έναν φίλο αυτή και τη μάνα του εκεί. Αχ, δεν θα περάσω καλά εδώ. Και μου λέει τώρα λέει από όλους τους όλους. Και βγαίνουμε έξω και ανεβαίνουμε σε μια σκαλίτσα και πηγαίνουμε σε ένα κρυστάλλιο το οποίο είχε παράθυρα ήταν ανοιχτά τα παράθυρα γιατί είχε κρύο. Και θα δούμε και ο φρουρός στο φλοπάκι πάνω μέρο περιπέρι. Ενώ δεν είχε κάποιο να σκεφαστώ λέει να εδώ πέρα να υπάρχει ένα δέρμα τίκριος. Και με μία πανοπλία τίγρεως, ανοίχτηκε εκείνο το βράδυ, σε εκείνο το σπίτι. Αυτή ανέβαινε πάνω με ένα πανέρι, όπου είχε δίθεν τα να πλώσει τα ρούχα της, και από μέσα μου είχε λίγο ψωμί και νερό. Και αυτή μια μέρα κατέβηκα κάτω, μου λέει ότι έχουμε δυστυχώς παρακολούθηση. Όπως. Το βρίσκει και αυτή, για το βλέπω το κύριε. Και εγώ που η μητέρα μου
δεν μπορούσε να με σταματήσει στο 1,80, στο 1,70. Γεννιόμουν, έβγαινα είναι τόσος. Αδύνατο για παρανομία. Δεν είμαι εγώ για παρανομία. Δεν γίνεται. Έπρεπε λοιπόν να βγω στους δρόμους, να χτυπάω σπίτια και να μου λέω ένας, ναι, με την αγαπούμε, αλλά φύγε, γιατί φοβόμαστε. Γι' αυτό θα μου λέτε ότι όταν κάποτε κατηγόρησαν τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είπε ότι δεν κατάλαβα πώς έγινε η Χούντα. Ένας άλλος που δεν κατάλαβα πώς έγινε η Χούντα ήταν ο Πεντηκότσης. Του λέω καλά, δεν κατάλαβες τι γίνεται εδώ, υπήρχε τα γουίτς και τα γουίτς, παραστάσεις και λοιπά. Ναι, σε λεπτό δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί πήγε εδώ το υπάρχει. Ο αγγλικός μου είπε ότι δεν κατάλαβα γιατί διάβασα. Και λέω ότι εγώ μπορεί να προσυγγράψω ότι το 909 χιλί Ισραήλ διάβασε. Τώρα έχει μπει. Μόνο διαβάζει. Τώρα όχι, το μαθαίνουμε και ξέρεις γλώσσες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χούντα είναι, θα περάσει. Τώρα πέρα μόνο πάει, χούντα είναι, θα περάσει. Καλύτερο.